Η αφρικανική σκόνη θα επισκεφτεί και πάλι τη Δυτική Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα που θα επικρατεί τις επόμενες ημέρες στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας και η σκόνη από την Αφρική αναμένεται να δημιουργήσουν ένα αποπνικτικό κοκτέιλ. Είναι οι νότιοι άνεμοι που μεταφέρουν την κόκκινη σκόνη και θα την βλέπουμε πολύ πιο εκτενέστερα από το εξής, μαζί με άλλα καιρικά φαινόμενα που θα εντείνονται. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 μποφόρ. Το κυτρινό πέπλο θα δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα, καθώς ο καιρός θα είναι ζεστός και υγρός, με θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο αυτό θα επαλαμβάνεται την άνοιξη συνήθως για 3-4 φορές το χρόνο. Θα το βλέπουμε και το καλοκαίρι, αλλά πιο συχνά η εμφάνιση αυτού του φαινομένου. Η αφρικανική σκόνη μπορεί να κάνει τον ουρανό να μοιάζει συννεφιασμένος, ωστόσο οι πολίτες που έχουν σοβαρά αναπνευστικά και καρδιοαγγειακά προβλήματα θα πρέπει να προσέχουν και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις αυτές τις ημέρες. Μάλιστα, μία αμμοθύελα μεταφέρει από 20 έως και 30 εκατομμύρια τόνους σκόνης και ταξιδεύει σε ύψος 3 με 6 χιλιόμετρων στην ατμόσφαιρα. Αυτή η σκόνη, τα μικροσωματίδια που μεταφέρουν και βέβαια κάποια σημαντικά θέματα γύρω από το, όπως είναι ο σίδηρος που είναι θρεπτικό για την γη και το περιβάλλον, μεταφέρουν και διάφορα άλλα σωματίδια που είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που είναι πάνω από 60-70 χρονών να προσέχουν την υγεία τους για θέματα αναπνευστικού. Το κίτρινο νέφος θα αρχίσει να καλύπτει τον ελληνικό ουρανό από αύριο το απόγευμα από τα δυτικά και θα εξαπλωθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.